Τα όσα καταστροφικά έγιναν στην Κύπρο το 2013 είχαν προσχεδιαστεί μήνες πριν, είπε ο Αθανάσιος Οφανίδης. Το κούρεμα, λέει, μπορούσε να έχει αποφευχθεί ακόμα και τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη. Η επιρρύπτει βαρύτατες ευθύνες στην Κεντρική Τράπεζα, η οποία, όπως είπε, απέκρυψε πληροφορίες τις οποίες μπορούσε η κυβέρνηση Αναστασιάδη ακόμα και στις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής του να χρησιμοποιήσει προκειμένου να αποφευχθεί το κούρεμα. Η Κεντρική Τράπεζα, είπε, ενήργησε με ύποπτο και ζημιογόνο τρόπο για την Κύπρο και τον τόπο σε ό,τι αφορά κυρίως την PIMCO, μέσα από την οποία, όπως είπε αργότερα, ουσιαστικά φούσκωσαν τις κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών, αποτέλεσμα να επέλθει το καταστροφικό κούρεμα. Η Κεντρική Τράπεζα, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είπε ο Αθανάσιος Οφανίδης, είχαν πληροφορίες λίγους μήνες πριν ότι ο ΕΛΑ, ο οποίος παραχωρείται στη Λαϊκή Τράπεζα, ήταν παράνομος. Δώστε μου λίγα ο Αθανάσιος Οφανίδης, επιρρύπτει σαφέστατες ευθύνες και στην κυβέρνηση ΑΚΕΛ. Εγκληματική κολυσιεργία, είπε χαρακτηριστικά, παρομοιάζοντας τον τρόπο που η κυβέρνηση ΑΚΕΛ διαχειρίστηκε την οικονομική κρίση με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε και την φωνική έκρηξη στο Μαρί. Απέδωσε ξεκάθαρες ευθύνες στον τρόπο που ο Δημήτρης Χριστόφιας χειρίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το κούρεμα των ευρωπαϊκών, των ελληνικών ομολόγων. Επιδεινώθηκε ιδιαίτερα το πρόβλημα, είπε. Ναι, αντιμετώπιζε η Κύπρος δυσκολίες, ωστόσο η κατάσταση ήταν διαχειρίσιμη εάν ήταν σωστές οι ενέργειες της κυπριακής κυβέρνησης. Βοήθησα, μάλιστα, είπε ο Αθανάσιος Οφανίδης, και τον Βάσο Σαρλή, ακόμα και μετά τη λήξη της θητείας του από την Κεντρική Τράπεζα, να διαχειριστεί την κατάσταση. Υπήρξε, μάλιστα, ένα έτσι φραστικό επεισόδιο μεταξύ του κύριου Οφανίδη και του βουλευτή του ΑΚΕΛ Άρης του Δαμιανού, επειδή ακριβώς ο κύριος Οφανίδης τόνιζε με κάθε ευκαιρία την εγκληματική αμέλεια και κολυσιεργία του ΑΚΕΛ. Να σας μεταφέρω έτσι αυτοί οι το στιγμιότυπο. Λέει ο κύριος Ζαμιανού: κύριε Οφανίδη, αν πείτε ακόμα 30 φορές τη λέξη η ΑΚΕΛ, θα αποκτήσετε δωρεάν ταυτότητα. Με τον Αθανάσιο Οφανίδη να επαναλαμβάνει τουλάχιστον 10 φορές τη λέξη ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ, ΑΚΕΛ. Ουσιαστικά, στο τι κατέληξε πριν από λίγο ο κύριος Οφανίδης, είναι ότι όλα ήταν προσχεδιασμένα. Ο σχεδιασμός για το φούσκωμα, λέει, των αναγκών των κυπριακών τραπεζών ξεκίνησε από το 2012 με αλλαγή της οδηγίας για τον υπολογισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, και έτσι δημιουργήθηκε, είπε, μια πλασματική αρνητική εικόνα για τις κυπριακές τράπεζες. Αυτή τη στιγμή ο κ. Οφανίδης εξηγεί το πώς ουσιαστικά καταλήξαμε σε αυτό το δραματικό νούμερο των 10 δις των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών, και εξηγεί γιατί ουσιαστικά η κεντρική, με κάποιες ενέργειες που είχαν γίνει με την PIMCO, κατέληξε σε αυτό το καταστροφικό νούμερο, το οποίο ο ίδιος αμφισβητεί, λέγοντας μάλιστα ότι η έκθεση την οποία κατέθεσε στην κεντρική in Black Rock, την οποία είχαν διορίσει και ο συμβουλευτικό οίκο, ακριβώς έδειχνε ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών κάθε άλλο παρά τα 10 δις έφταναν πέρσα, λέγοντας μάλιστα ότι η Κεντρική Τράπεζα αλλά και Υπουργείο Οικονομικών κρύβουν ακόμα και 3 χρόνια μετά τέτοια σημαντικά στοιχεία στα συρτάρια.